Αισιόδοξοι βλέποντας τα παιδιά σήμερα να συνεχίζουν. Και βέβαια τα παιδιά, η νεολαία είναι η αρχή και το τέλος αυτής της, του χωριού, της κοινωνίας όλης. Εκεί βασίζεται όλος ο κόσμος. Πώς νιώθετε που για μία ακόμη χρονιά τα παιδιά εδώ του Συλλόγου του Καλλιοχωρίου επισκέπτονται το σπίτι σας έτσι με το δρόμενο το μωμόγερο? Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και ευχόμαστε αυτά τα παιδιά και γέρη να γίνουν, να μεγαλώσουν, να κάνουν εγγόνια και να συνεχίσουν την παράδοση του χωριού. Συγκινημένος, πώς να νιώθω. Είναι ένα έθιμο που γίνεται εδώ στο Καρυοχώρι από τα 1931 και να είναι καλά τα παλικάρια που συνεχίζουν. Αν και παλιός χορεύτης κι εσείς. Κάποια στιγμή χόρεψα κι εγώ, το 1982. Νιώθεις όμορφα? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Για μια ακόμα χρονιά να βιώνουμε το δρόμενο Μωμόρια στο Καρυοχώρι. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία. Τα παιδιά βγήκαμε έξω να συνεχίσουμε αυτό το δρόμενο. Σίγουρα είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ευχόμαστε υγεία στο νέο έτος, καλοτυχία. Και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές να έχουμε όλοι. Και κάθε χρόνο να συνεχίζουμε έτσι. Να ευχηθούμε και εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία σε όλους. Για μία ακόμα χρονιά ο Σύλλογος μας αναβιώνει τον δρόμενο των Μωμόγερων, το δρόμενο που έφεραν οι παππούδες μας στο Καρυοχώρι τα πρώτα χρόνια που εγκαταστάθηκαν μετά τον διαζωμό. Η νέα γενιά των παιδιών εδώ συνεχίζει. Θα περιδιαβούμε όλα τα σπίτια του χωριού σήμερα και θα κλείσουμε στην κεντρική πλατεία που σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί και να τιμήσετε με την. Είστε αισιόδοξοι για το μέλλον έτσι εδώ στο χωριό με τα νέα παιδιά που ακολουθούν? Όσο υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στο δρόμενο βιωματικά, υπάρχει και αισιοδοξία για το μέλλον ότι θα συνεχίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Thank you.
για ακόμη μια χρονιά και φέτος, με την βοήθεια του Μορφωτικού Συλλόγου και των κατοίκων του χωριού, τελέσαμε το έθιμο το Μωμόερο στο τετράλοφο Κοζάνης. Ήταν ιδιαίτερη χαρά το γεγονός, μας προκάλεσε ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι για ακόμη μια χρονιά κόσμος από όλα τα μέρη της Ελλάδας μας θύμισε με την παρουσία τους. Ελπίζουμε να πέρασαν όλοι το ίδιο καλά όσο περάσαμε εμείς, το απολαύσαμε, γιατί το έθιμο, το δρόμενο το συγκεκριμένο αποτελεί για μας μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους προγόνους μας, αλλά και απέναντι στα παιδιά μας, για θέλουμε να τους το μεταδώσουμε ακριβώς με τον τρόπο το βιωματικό το οποίο το μάθαμε κι εμείς, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 12ημέρου των Χριστουγέννων για όλους μας τις οικογένειες. Η αλήθεια είναι ότι το δρόμενο όντως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια μεγάλη ανάπτυξη. Πέρα από αυτό που βιώνουμε κάθε χρόνο εδώ στο χωριό, είναι πολύ ενθαρρυντικό και ότι και τα υπόλοιπα χωριά του νομού Κοζάνης κατά κύριο λόγο το τελούν ανελιπώς κάθε χρόνο. Απλά θα ήθελα λίγο να εφιστήσω όσο έχω το δικαίωμα και μπορώ, να εφιστήσω λίγο την προσοχή σε όλο τον καινούριο κόσμο και σε όλους τους καινούριους συλλόγους οι οποίοι θέλουν να το αναβιώσουν και να το παρουσιάσουν στα δικά τους χωριά, να ψάξουν λίγο, γιατί το έθιμο αυτό είναι συγκεκριμένο, δεν θέλουμε να διαστρεβλωθεί. Εμείς είμαστε εδώ για οποιονδήποτε χρειαστεί τη βοήθειά μας και εννοείται ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να τους δείξουμε και να τους πληροφορήσουμε, να τους δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται γύρω από το δρόμενο. Πολλά καταρχήν σε όλο τον κόσμο, με υγεία, με χαμόγελο και ο κυρίως χρόνος που αρσέσκεται να φύγουν όλα τα αρνητικά και μόνο θετικά να φέρει σε κάθε οικογένεια. Το δρόμενο λοιπόν του Μωμόγερου που αναβιώνουμε κάθε χρόνο το διήμερο των Χριστουγέννων, αυτής της χαρούμενης γιορτής του χριστιανισμού, εδώ στο φυσικό του χώρο, δηλαδή στις αυλές και στους δρόμους του χωριού, δίνει χαρά, δίνει μια πραγματική. Καταλαβαίνουμε εδώ τα Χριστούγεννα στα χωριά με αυτά και με αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Ένα δρόμενο το οποίο πραγματικά το χαίρονται από 5 χρονών παιδί μέχρι 105. Είναι ένα δρόμενο το οποίο συνέχεια το συνεχίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ευτυχώς από ό,τι βλέπω τα παιδιά που χορεύουν και συμμετέχουν θα το κάνουμε και για πολλά ακόμα χρόνια εδώ στο χωριό μας. Να το έχω εσένα μόνο, όσο εγώ λέει στον, να το έχω εσένα μόνο.